Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Θα πάνε στον εισαγγελέα λίγο αργότερα και δύο συλληφθέντες που είχαμε από τα επεισόδια που σημειώθηκαν για ακόμη μία μέρα χθες στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε και δύο συναδέλφους σας οι οποίοι τραυματίστηκαν. Έχουμε και εκεί μια συγκέντρωση παράστασης στους συλληφθέντες, αυτά που τα βλέπουμε συνήθως να γίνονται. Είδαμε και τα βίντεο που κάποια στιγμή έπεφταν βροχή οι πέτρες. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, πώς το βλέπετε, δηλαδή υπάρχει μία δημιουργία διαρκώς μες στα πανεπιστήμια? Όχι μόνο μία δημιουργία, υπάρχουν κατά βάση η δημιουργία αυτή η οποία φυλάσσει τη βιβλιοθήκη, αλλά και άλλες αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες συνδράμουν ειδικά κατά τη διάρκεια των διάφορων συγκεντρώσεων και πορεών οι οποίες γίνονται πέραξη του συγκεκριμένου σημείου. Μάλιστα, έχουμε επιστρατεύσει ένα σωρό αστυνομικούς δηλαδή για να γίνει μια βιβλιοθήκη. Μάλιστα, για πείτε μου. Ναι, έχουμε όπως το λέτε επιστρατεύσει. Αυτές είναι παγκόσμιες πρωτοτυπίες, πράγματα τα οποία συμβαίνουν μόνο στη χώρα τη δικιά μας. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν μπορούν να αντιληφθούν άπαντες και βλέπουμε ότι η ένταση συνεχώς κλιμακώνεται, είναι ότι δεν μπορεί η αστυνομία ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπως είναι αυτό της ανομίας και της αταξίας μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, να το λύσει αποκλειστικά και μόνο η ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Όταν αυτοί οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι ουσιαστικά στα λόγια μιλάνε για ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά στην πράξη δεν κάνουν απολύτως τίποτα, τι μπορεί να κάνουν 15-20 αστυνομικοί μιας δημιουργίας οι οποίοι μπαίνουν σε μια χανέστατη έκταση όπως είναι το κάμπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ουσιαστικά είναι στη μέση του πουθενά? Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει όπως θέλει. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο ενώ προβλέπει νομοθεσία να βελτιωθεί η περίφραξη, να μπουν ελεγχόμενες εισόδους, η κάρτα φοιτητή, οι κάμερες ασφαλείας, δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο εδώ και δεκαετίες από ό,τι θυμάμαι εγώ προσωπικά, διότι αυτά τα περίφημα πάρτι, όπου άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία είναι το ότι το πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μετατρέπεται τα Σαββατοκύριακα σε κλαμπ. Ναι. Και σειραίων χιλιάδες πολιτών, δεν ξέρω αν είναι μόνο φοιτητές, μέσα σε αυτό και πραγματοποιούν πάρτι τα οποία πολλές φορές σειραίων και άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται το πανεπιστήμιο ως ορμητήριο εναντίον των αστυνομικών επιθέσεων, εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Όλα αυτά ποιος θα τα περιορίσει, η αστυνομία? Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε, να αφήσουμε όλες τις γειτονιές και όλους τους δήμους αφύλαχτους, να αφήσουμε στο έλεος της την ασφάλεια του πολίτη που ήδη. Η αστυνόμευση είναι μειωμένη λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν στις μάχημες υπηρεσίες για να φυλάμε τα πορτάκια του απειθήτα γιατί κάποιοι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα ίδια σκεφτόμαστε και εμείς. Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί στους δρόμους θα θέλαμε περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους. Δεν θέλουμε το αυτονόητο, το για να χτιστεί μια βιβλιοθήκη να είναι εκεί μέσα η αστυνομία. Κανείς δεν θέλει την αστυνομία. Θέλει να γίνει η βιβλιοθήκη να τελειώνει η ιστορία. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να λέμε γιατί μπαίνει η αστυνομία μέσα όταν εκεί γίνεται μπάχαλο. Εννοείται ότι θα μπει η αστυνομία μέσα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Απόλυτα. Έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ της αλλαγής του νόμου περί πανεπιστημιακού ασύλου. Το οποίο ουσιαστικά είχε παραποιηθεί και από άσυλο ιδεών και μετατραπεί σε άσυλο μπαχαλάκι των εγκληματιών. Έτσι. Πλην όμως, αυτό που προείπα είναι ότι από τη μία βλέπουμε μέρος των πολιτικών δυνάμεων να χαρακτηρίζουν ως φοιτητές αυτούς που φοράνε κουκούλες και κράνη. Ναι, γιατί ναι. Ξέρετε, και εμείς είμαστε υπέρ ενός σύγχρονου πανεπιστημίου και εμείς παιδιά έχουμε τα οποία καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να κάνουν μαθήματα. Με τέτοια ένταση, με δακρυγόνα και με μολότο. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη εμείς, ούτε θέλουμε κάτι διαφορετικό. Από την άλλη, λοιπόν, βλέπουμε ένα στο σύνολο μερίδα του πολιτικού κόσμου να χαϊδεύει ουσιαστικά αυτό το μπάχαλο και να στοχοποιεί την ελληνική αστυνομία. Λες και οι αστυνομικοί ξυπνάνε το πρωί και λένε να πάμε μέσα στα πανεπιστήμια να δημιουργήσουμε επεισόδια. Αντιθέτως, σας λέω με τα βεβαιότητας ότι κανένας δεν θέλει να βρίσκεται ασκόπος μέσα στα πανεπιστήμια. Παρά μόνο όταν υπάρχει διασάλευση της τάξης. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, έχουμε έναν υπουργό ο οποίος δεσμεύεται να παραμείνουν εσαΐ, έτσι όπως πάει, οι αστυνομικές δυνάμεις για να λειτουργήσει μια βιβλιοθήκη. Χωρίς όμως, όπως σας προείπα, αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και με τα λάθη τους και τις παραλήψεις τους έχουν οδηγήσει το πανεπιστήμιο σε αυτή την κατάσταση, να μην τους αγγίζει κανένας.
Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχήν, χθες μόνο υπήρξαν διαμαρτυρίες από φοιτητές οι οποίοι διάβαζαν στην κανονική βιβλιοθήκη για την εξεταστική τους και ξαφνικά έξω άρχισε να γίνεται πανικός. Και λένε, καθίστε ρε παιδιά, τι έγινε. Αυτούς δεν τους σέβεται κανείς. Ακριβώς. Υπήρξαν φοιτητές που υπήρχαν στην βιβλιοθήκη, υπήρξαν βίντεο με καθηγητές οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την παρουσία της αστυνομίας. Όμως η παρουσία της αστυνομίας δεν είναι η δικιά μας απόφαση πρώτων και κύριων και εν συνεχεία. Οι αστυνομικοί, υπήρχαν 20 αστυνομικοί που φιλούσαν την βιβλιοθήκη. Δεν πέταξαν οι αστυνομικοί πέτρες, δεν επιτέθηκαν οι αστυνομικοί με καδρόνια. Καλά, κύριε Τσαρίδη, έχουμε φτάσει δυστυχώς. Είμαστε η χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε το αυτονόητο και το λογικό σε αυτή τη χώρα. Είμαστε τραγικοί. Είναι αδιανόητο για μένα και τα λέγαμε νωρίτερα. Άσε τους φοιτητές, οι οποίοι ο Θεός να τους κάνει κάποιους φοιτητές. Κάποιοι είναι φοιτητές, κάποιοι άλλοι δεν είναι φοιτητές και δεν έχουν καμιά δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια. Να βγαίνουν και κάποιοι από τους καθηγητές και να λένε δεν θέλουμε την αστυνομία εδώ μέσα. Που θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που να πούν δεν θέλουμε τους μπαχαλάκηδες εδώ μέσα. Άρα λοιπόν ας βγει και η αστυνομία έξω. Και να κάνουν όλα όσα πρέπει στο πανεπιστήμιο τους για να μην εισέρχονται αυτοί οι μπαχαλάκηδες. Σωστό. Οι μπαχαλάκηδες. Πριν 2 χρόνια είχε στηθεί μια ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση και συνέλθει 42 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτά δεν ενοχλούν κανέναν. Ή ευθύνεται μόνο η αστυνομία για όλη αυτή την κατάσταση που φέρνει μέσα στα πανεπιστήμια? Δεν επέτρεψε κανένας όλες αυτές τις ακραίες ομάδες να χτίζουν πόρτες καθηγητών, να ευτελίζουν πριτάνης και να ισοπεδώνουν βιβλιοθήκες. Δεν ευθύνεται η αστυνομία για όλα αυτά. Κάποιοι τόσα χρόνια έκλειναν τα μάτια σε όλα αυτά. Και να που αυτές οι ακραίες μειοψηφίες γιγαντώθηκαν και πλέον, όπως αποδεικνύεται, κάνουν κουμάντο. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά έτσι είναι. Έτσι όπως τα περιγράφετε. Και έχουμε αγανακτήσει όλοι με αυτή την ιστορία. Όλοι. Μα... όσοι έχουν την λογική μέσα τους. Μα εννοείται θα αγανακτήσει και ο κόσμος. Έχουμε αγανακτήσει και εμείς. Και όποιος έχει κοινή λογική αγανακτή με όλη αυτή την κατάσταση. Έχει κουράσει αυτή η αντιπαράθεση. Έχουν κουράσει τον κόσμο τα επεισόδια. Και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας είναι άλλη μια αιστεία ακραίας έντασης και πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που είναι αδιανόητο για να χτιστεί μία βιβλιοθήκη να αποτελεί λόγο αντιπαράθεσης και τέτοια ένταση μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Ναι. Δηλαδή, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν συζητήσουμε αυτό το θέμα, πραγματικά θεωρώ ότι θα γελάνε. Ναι, είναι αστείωτητα. Και πόσο μάλλον όταν η απόφαση είναι η αστυνομία να μπει μέσα για να χτιστεί μια βιβλιοθήκη. Ναι, είναι αστείο, ειλικρινά. Στην κοινή λογική βάζουμε μέσα την αστυνομία, που η αστυνομία θα έπρεπε να είναι άλλος ο ρόλος της και να είναι αλλού εκείνη την ώρα. Δεν και μου λέτε. Του... Ναι, παρακαλώ. Όχι, θα σας το πω ότι και πέραν τούτου βλέπουμε πόσοι αστυνομικοί και ποιοι αστυνομικοί χρειάζονται για να χτιστεί μια βιβλιοθήκη. Και ακούμε ότι για 100 αστυνομικούς της πανεπιστημιακής αστυνομίας, οι οποίοι θα μπουν μέσα στα πανεπιστήμια. Μπράβο, με προλάβατε. Να κάνουν τι ακριβώς. Όταν δεν φτάνουν πόσες δημιουργίες των μάτια να τα βγάλουν πέρα μαζί τους, δεν ξέρω. Ήρθε φιλοπορία σε 100 αστυνομικούς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν όσον ούπο και για την Θεσσαλονίκη άνθρωποι αυτοί. Τι θα κάνουν τώρα, έχετε κάποια εικόνα? Καταρχήν δεν θα είναι 100 κάθε μέρα. 100 είναι στο σύνολό τους. Θα έχουν βάρδιες. Τι θα κάνουν? Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άπαντες τοποθετήθηκαν στην Αθήνα. Οργανικά δηλαδή ανήκουν στην Αθήνα. Δεν ανήκουν κάποιοι εκ αυτών στη Θεσσαλονίκη, σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Θα αποσπαστούν στη Θεσσαλονίκη αυτοί οι 100, όποιοι 100 είναι αυτοί. Αρχικά η ενημέρωση είναι ότι θα τοποθετούν σε διάφορα αστυνομικά τμήματα. Το τι καθήκοντα θα εκτελέσουν, σε ένα πρόσφατο νομοσχέδιο που πέρασε, νομίζω 2 έτου, τους δίνουν και τα καθήκοντα των ειδικών φρουρών. Δηλαδή θα μπορούν να εκτελούν και διάφορα αστυνομικά καθήκοντα και να οπλοφορούν έξω από το πανεπιστήμιο, όμως, όχι με εντός αυτού, να ασκούν με το πλήρη αστυνομικό εξοπλισμό έξω από αυτό. Θεωρούμε, χωρίς και εμείς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, διότι όλα είναι έολα με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Όλοι βγαίνουν στα παθηλωτικά παράθυρα και λένε ναι, θα εφαρμοστεί το μέτρο, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται εδώ και καιρό τίποτα. Έτσι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θεωρούμε ότι αρχικά θα τοποθετηθούν στα αστυνομικά τμήματα και θα εκτελούν, θα εκτελούν αστυνομικά καθήκοντα ουσιαστικά, σαν αστυνομικοί του τμήματος που θα τοποθετηθούν. Δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή θα μπουν μέσα στα πανεπιστήμια. Και δεν είναι και λογικό, όπως σας προείπα, να μπουν στα πανεπιστήμια με αυτή την κατάσταση. Όπως δεν είναι λογικό το να τους βάλουμε μέσα και να κάνουν περιπολία και να τους περιστοιχίζουν δημιουργίες στον μάτι για να μην δεχθούν καμία επίθεση.
Μα ναι, δεν κάνουμε κάτι τώρα. Εγώ έχω την αίσθηση, όπως μου τα περιγράφετε, ότι παίζουμε το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Λέμε στους άλλους, θα μπει η αστυνομία, η αστυνομική που έχουμε εκπαιδεύσει. Η αστυνομική αυτή δεν είναι έτοιμη να τους βάλει τελικά η κυβέρνηση μέσα, το Υπουργείο. Γιατί πραγματικά εκείνοι θα προσπαθούν να περιφρουρήσουν το πανεπιστήμιο και εσείς εκείνους. Ξέρετε, η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως σκέφτηκε η κυβέρνηση να την υλοποιήσει, αν και εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με το συγκεκριμένο μέτρο, εφόσον η ίδια κυβέρνηση, όπως σας προείπα, το 2019 προχώρησε στην άρση του πανεπιστημιακού ασύλου, έφτιαξε ένα νομοσχέδιο το οποίο προέβλεπε 10 πράγματα και μέσα σε αυτά και η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αν εφαρμόζονταν τα πάντα και έμπαιναν αυτοί που έπρεπε να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, θα μπορούσε να λειτουργήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Έτσι όπως θεωρούν αυτοί που την αποφάσισαν να λειτουργήσει. Σε ένα όμως πανεπιστήμιο που όπως σας είπα μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει, όπως θέλει, οι 100 συνάδελφοι μας που θα στελεχώσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, και όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, και για την Αθήνα, φυσικά, απλά έχουμε τραβήξει τα βλέμματα της δημοσιότητας στη δεδομένη στιγμή, δεν θα μπορούν να κάνουν πραγματικά τίποτα. Δηλαδή είναι δεδομένο, με βάση την εμπειρία μου, έτσι, ναι, και ναι, τα όλα όσα έχω βιώσει σαν αστυνομικός πέριξ των πανεπιστημίων, ότι για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα θα πρέπει να έχουμε μια στρατιά αστυνομικών απ' έξω να είναι έτοιμη να συνδράμουν σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση. Δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες για να μπουν μέσα η αστυνομική ή η πανεπιστημιακή αστυνομία με την υπάρχουσα κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια. Και έτσι όπως είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια που ουσιαστικά δεν έχουν εφαρμόσει τίποτα από την υπόλοιπη νομοθεσία. Δηλαδή το μόνο που έχει εφαρμοστεί από την συγκεκριμένη νομοθεσία είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ναι. Αυτό που ούτως ή άλλως θα δημιουργήσει προβλήματα και ένταση. Με το που θα βάλουν το πόδι τους μέσα θα γίνει πάλι χαμός. Θα τους φυλάτε εσείς απ' έξω και στο δευτερόλεπτο θα ξαναμπείτε κι εσείς μέσα. Εσείς εννοώ τα ΜΑΤ. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι μόνο τα ΜΑΤ, ξέρετε τι. Μας ακούνε διάφοροι ότι απασχολούνται πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων και λέει εντάξει οι δημιουργίες απασχολούνται και τι θα κάνανε οι δημιουργίες. Δεν είναι μόνο οι δημιουργίες. Αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι η Θεσσαλονίκη, όλος ο νομός, σε κάθε βάρδια περιπολείται από μία ομάδα όποια που είναι ένας αριθμός περιπολικών που περιπολούν. Όλη αυτή η ομάδα που είναι επιφορτισμένη με τη βαριά εγκληματικότητα απασχολείται εδώ και 3 εβδομάδες αποκλειστικά και μόνο μετά από τη ΣΥΤΑ. Έτσι. Και ξεσαλώνουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Χθες είχαμε το κεντρικότερο σημείο της πόλης μαχαιρώματα. Ναι. Δηλαδή αυτά δεν αγγίζουν κανέναν, δεν απασχολούν κανέναν και το μόνο που μας απασχολεί είναι το άπη ΣΥΤΑ. Δεν υπάρχει ο υπόλοιπος κόσμος της Θεσσαλονίκης. Φυσικά. Φυσικά, αυτά λέμε και εμείς, κύριε Τσαϊρίδη. Αυτά λέμε και εμείς. Δηλαδή, έξω γίνεται πραγματικά πάνικος, γίνεται χαμός και έχουμε συγκεντρωθεί και έχουμε επικεντρωθεί στο Αριστοτέλειο και εκεί στέλνουμε όλες τις δυνάμεις που θα έπρεπε να είναι στο δρόμο. Θα έπρεπε να γίνουν όλα τα προηγούμενα, αυτά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Και λοιπόν, και μετά στο τέλος να μπει και η αστυνομία. Στο τέλος, κατά την άποψή μου, αν και εμείς εδώ με τον Βαγγέλη τον Μωυσή λέγαμε ότι δεν είμαστε υπέρ του να μπει η αστυνομία μέσα, έχετε δίκιο, δεν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία γι' αυτό στην παρούσα φάση. Ας εφαρμοστούν όλα τα υπόλοιπα και μετά ας μπει σιγά σιγά αν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Αν εφαρμόζονταν όλα τα υπόλοιπα, να είστε σίγουροι ότι δεν θα χρειάζονταν να μπει η ελληνική αστυνομία. Σωστά. Αν μέσα στο πανεπιστήμιο για να μπει κάποιος, δεν μπορούσε ο Τσαϊρίδης να μπει γιατί δεν έχει κάρτα φοιτητή, δεν θα έμπαινε και δεν θα υπήρχαν αυτές οι ακραίες ομάδες που έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την ένταση μέσα στα πανεπιστήμια. Όπως επίσης, πέραν όλων των άλλων, να υπάρξει επιτέλους και ένα αυστηρό τιμωρητικό πλαίσιο. Είπατε στην αρχή της κουβέντας μας ότι συνελήφθησαν σαν δύο. Ναι. Η αστυνομία συνεχώς συλλαμβάνει και την επόμενη μέρα βρίσκονται άπαντες ελεύθεροι. Όχι, και σε καμία περίπτωση δεν είναι μορφή κατά των δικαστικών αρχών. Όχι. Εφαρμόζουν το νόμο. Τα όσα ψηφίζονται. Ακριβώς. Εφαρμόζουν το νόμο. Τα όσα ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία. Κάποια στιγμή όμως. Στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια ακούμε συνεχώς για αλλαγές, για αυστηροποίηση των ποινών. Έχουν γίνει κύριες 2 πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τον ποινικό κώδικα και την ποινική δικονομία. Αλλά μονίμως μένουν αυτά τα περίφημα παραθυράκια που εν τέλει δεν υπάρχει καμιά αυστηροποίηση του τιμωρητικού πλαισίου. Φυσικά, μα εδώ βλέπουμε το παράλογο, κύριε Τσαϊρίδη. Συλλαμβάνουν με 2 γιατί παραβίασαν τον νόμο, γιατί φέρουν κάποια αδικήματα στην πλάτη τους. Και βλέπουμε και άλλους 50 απ' έξω να διαμαρτύρονται για τη σύλληψη των παρανόμων. Αυτό είμαστε δηλαδή, νομίζω, παγκόσμια πρώτη. Απίστευτη η χώρα μας. Δεν μου λέτε. Εδώ για τρομοκράτες έχουμε. Αχ, πόσο δίκιο. Ναι, για τρομοκράτες. Συλλαμβάνουν τρομοκράτες και απ' έξω έχουμε αλέγγυους προς τους τρομοκράτες. Άλλο κι αυτό.
Ναι, έχετε δίκιο. Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω τι άλλο μένει. Είναι απίστευτο. Με τις κάμερες, είδα ένα συνάδελφό σας και χθες κρατούσε μία κάμερα στο χέρι και κάποιον άλλον στο κράνος έφερε τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα ενοχλήσατε και με αυτό. Που για μένα είναι αυτονόητο. Θα έπρεπε όλοι να έχουν, όχι μόνο επικεφαλής, να έχουν αρκετοί αστυνομικοί μέσα στη συμπλοκή κάμερες στα κράνη τους. Ακριβώς. Είναι μια πρόταση την οποία είχαμε κάνει εμείς πρώτη από όλους το Δεκέμβρη του 2019. Υλοποιήθηκε στα χαρτιά ουσιαστικά. Ναι. Στην πράξη αυτή τη στιγμή αυτές οι κάμερες έχουν έρθει ως ενίσχυση από την Αθήνα. Η Αθήνα έχει ενισχυθεί με έναν συγκεκριμένο αριθμό. Η Θεσσαλονίκη δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενισχυθεί με κάμερες. Πλην όμως είναι ένα αίτημα δικό μας. Φτάσαμε στο σημείο σαν εργαζόμενοι και σαν αστυνομικοί να ζητάμε να έχουμε κάμερες ώστε να αποτυπώνεται επιτέλους η πραγματικότητα και να βλέπει ο κόσμος το τι πραγματικά συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται στη βιβλιοθήκη και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πέφτουν πάνω στις αστυνομικές δυνάμεις εκτοξεύοντας πέτρες, μολότοφ και οτιδήποτε άλλα αντικείμενα και όχι μόνο μέσα στα πανεπιστήμια. Γενικότερα να υπάρχει αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων. Διότι ξέρετε. Πολλές φορές καλούνται οι αστυνομικοί, βγαίνει κάτι ένα βιντεάκι κομμένο και ραμμένο όπως θυμούν κάποιοι. Οι αστυνομικοί παραπέμπονται και στις εσωτερικές αρχές τις δικές μας και στις δικαστικές αρχές και ταλαιπωρούνται 4, 5 και 10 χρόνια για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Όσοι παραβαίνουν τον νόμο εννοείται να τιμωρηθούν. Εμείς δεν θέλουμε να συγκαλύπτουμε οποιονδήποτε αστυνομικό παραβαίνει τον νόμο. Πλην όμως, τις περισσότερες των περιπτώσεων ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοί μας. Όπως τις προάλλες έγινε ένα ολόκληρο θέμα και τελικά το ανακοινωθέν του νοσοκομείου δεν είχε καμία σχέση με τα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Χθες πάλι είδαμε να προσπαθούν να παραποιήσουν και να μιλήσουν πάλι για αστυνομική βία, αλλά εν τέλει υπήρχε το ακουστικό υλικό που δεν έβγαινε ουσιαστικά αυτή η παραποίηση των γεγονότων, γιατί η εικόνα έδειχνε το τι πραγματικά συνέβη, αφού οι πέτρες από πίσω έπεφταν στους διαδηλωτές μπροστά και έτσι άνοιγαν τα κεφάλια και όχι από τα γκλόπ των αστυνομικών. Οπότε θέλουμε κι εμείς να υπάρχει αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό με ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Αν κάνουμε λάθος, να τιμωρηθούμε. Αλλά επιτέλους να βλέπει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει και να μην υπάρχει παραπληροφόρηση ότι η αστυνομία μονίμως επιτίθεται σε αθώους διαδηλωτές. Οι κάμερες αυτές δηλαδή που έχετε, που είδαμε, είναι δανεικές από την Αθήνα? Ναι, ναι. Πλην όμως πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση με τον κύριο αρχηγό πρόσφατα, του θέσαμε το ζήτημα και ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε και η Θεσσαλονίκη να πάρει εξοπλισμό. Με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ναι, που θεωρούμε ότι θα συμβάλλει και τα μέγιστα έτσι ώστε, όπως σας είπα, να υπάρχει πλήρης αποτύπωση των γεγονότων και η ηγεσία να βλέπει το τι συμβαίνει στα κέντρα των γεγονότων και να μην υπάρχει απλά η διαβίβαση, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα αυτά εδώ όλα τα συμβάντα να δημοσιοποιούνται από την ελληνική αστυνομία και από το γραφείο τύπου το καθήλυνα αρμόδιο, ώστε να παρουσιάζεται το τι πραγματικά συμβαίνει και να μην στοχοποιείται αδίκως η ελληνική αστυνομία και ο απλός αστυνομικός που βρίσκεται στον δρόμο. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το ίδιο βίντεο προφανώς σχολιάζαμε και εμείς εδώ το πρωί με μια ομάδα η οποία επιτίθενται πρώτη εκείνη στα ΜΑΤ και ξαφνικά, ενώ τα ΜΑΤ δεν ρίχνουν δακρυγόνα και όπου στοχωρούν, αρχίζουν να πέφτουν πέτρες βροχή. Ήταν απίστευτο αυτό, αφού έλεγα από πού πέφτουνε. Ξέρετε τι, χθες δεν ήμουν παρόν, έτσι, απλά και εγώ από το βίντεο που είδα, το μένος με το οποίο εκτοξεύουν, δίπλα στη Δημηρία υπήρχαν συνάδελφοί σας, αν δεν κάνω λάθος, σταματήθηκαν και τρεις δημοσιογράφοι. Ναι. Εμείς έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, όχι ότι μας κάνει ατρόμητους. Χθες ένας αστυνομικός πάλι από τους πολλούς τραυματίες που είχαμε έσπασε το χέρι του, έτσι. Ναι. Αλλά πέραν τούτου, φανταστείτε αυτές οι πέτρες μετιωμένους που τα εκτόξευαν, να ένας δημοσιογράφος έτσι όπως το τραβούσε να έπεφτε πάνω στην κάμερα ή στο πρόσωπό του τι θα πάθαινε αυτός ο άνθρωπος. Μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες. Δεν μιλάμε για ενέργειες επειδή έχει συνηθίσει το μάτι να βλέπει τα επεισόδια και νομίζουν ότι κάτι, ότι οι περισσότεροι πολίτες συνηθίζονται στο μάτι ότι δεν έγινε και κάτι. Μιλάμε για πραγματικές καταστάσεις πολέμου. Έτσι, ας ήταν έτσι. Δεν υπάρχουν πυρομαχικά. Τα πυρομαχικά είναι οι μολότοφ, είναι οι πέτρες, είναι τα καδρόνια που πραγματικά έχουν τραυματίσει πάρα πολλούς συναδέλφους μας και πάρα πολλούς αθώους πολίτες, περαστικούς ή δημοσιογράφους
ή οποιονδήποτε άλλον. Μα ναι, ούτως ή άλλως εμείς οι δημοσιογράφοι πηγαίνουμε και κρυβόμαστε πίσω από εσάς, πίσω από τα μάτια είμαστε συνήθως και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, να δούμε τι γίνεται μπροστά. Τέλος πάντων, τι να πω κύριε Τσαϊρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Καλημέρα και ελπίζουμε να επικρατήσει λογική και να μειωθεί η ένταση που μόνο κακό κάνει στην πόλη, γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μακάρι, μακάρι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, γεια σας.